Είναι μαζί μας ο ηθοποιός Θανάσης Δρακόπουλος. Χαίρετε. Γεια σου, Θανάση. Καλώς ήρθες στο Happy Hour, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκα. Μ' αρέσουν τα χρώματα αυτά, τα όσον αφορά το μπλε και το λευκό. Και γενικότερα έχω... Με βλέπεις που φοράω μαύρα. Όχι, εντάξει. Είμαι λίγο του χρωματιστού. Είναι για να κάνεις την αντίθεση. Ακριβώς. Εντάξει. Ο Θανάσης Δρακόπουλος, λοιπόν, μαζί μας και ραδιοφωνικός παραγωγός. Έτσι. Ναι. Εδώ είμαστε συνάδελφοι σε αυτό το κομμάτι του ραδιοφώνου. Στο Ράδιο Πρώτο. Ράδιο Πρώτο, καθημερινά, 9 με 11 με την Κριστιανά Γεωργίου. Έχουμε συναντηθεί και πολλές φορές έξω, σε live links. Άλλο εσείς, άλλο εμείς. Ακριβώς. Μία πόρτα ένας, μία πόρτα άλλος. Ταυτόχρονα όμως κάνεις μερικές εμφανίσεις στα Καμώματα Τζαρώματα. Ναι, ήταν ένας ρόλος ο οποίος τελικά τώρα με φωνάξαν για τρίτη φορά σαν guest. Οπότε είναι ένας ρόλος που αγάπησα και μου αρέσει πολύ να βρίσκομαι εκεί. Με το θέατρο. Το θέατρο έχουμε αρχίσει πρόβες με τη φαλακρή τραγουδίστρια σκηνοθεσία της Μαρίας Καρσερά. Και έρχεται μετά, σύντομα δηλαδή, και ο Θάνατος και η Κόρη. Μάλιστα. Πότε έχετε πρεμιέρα? Πρεμιέρα αργεί λιγάκι, Δεκέμβρη. Α, Δεκέμβρη εσείς. Α, είστε για να κάνετε εντύπωση εσείς πιο μετά. Ακριβώς. Γιατί όλοι όσοι έρχονται είναι στις πρόβες τώρα για τις πρεμιέρες που έχουν τον Νοέμβριο. Ακριβώς. Έτσι. Εσείς όμως πάτε πιο μετά. Θανάση μου, τι ήταν αυτό που όσες φορές και αν προσπάθησες, δεν τα έχεις καταφέρει? Να σε πάω έτσι από τα δύσκολα, να σε κάνω αρχή. Νομίζω να πω ψέματα. Ναι. Δεν τα καταφέρνω και δεν κρύβομαι, δηλαδή θα το καταλάβεις. Γιατί κοκκινίζω. Ούτε αυτά που λέμε κατά συνθήκη ψέματα, τα λευκά ψέματα. Εντάξει, αν το έχω δουλέψει, μπορώ λίγο να το χρησιμοποιήσω. Αλλά το να με πιάσει εξ απρόπτου και να. Δεν μπορώ να κρυφτώ. Και είσαι και ηθοποιός. Δεν το έχω. Είμαι ηθοποιός πάνω στη σκηνή, να το ξέρεις. Ναι. Κάτω από τη σκηνή, ναι, δεν το έχω. Μάλιστα. Δεν χρησιμοποιείς δηλαδή όλα όσα τη τέχνη σου, τα μυστικά τη τέχνη σου στην καθημερινότητά σου? Όχι, μα η τέχνη εξαρτάται τώρα. Εγώ μέχρι στιγμή χρησιμοποιώ λίγο ψυχή παραπάνω, οπότε έχει μια αυθεντία αυτό. Το να κρυφτώ δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Τι παίρνεις για δεδομένο? Δεδομένο. Παλιότερα έπαιρνα αρκετά σαν δεδομένα. Τώρα, όσο μεγαλώνω, δεν παίρνω τίποτα. Δεν υπάρχει δεδομένο. Ναι. Καθαρότατο. Είσαι απόλυτος σε αυτό. Εντελώς. Όλα μπορούν να γίνουν, όλα μπορούν να συμβούν, όλα μπορούν να χαθούν. Χαίρομαι που είναι διαφορετική η αντιμετώπιση πλέον, διότι αυτή είναι η ζωή, αλήθεια. Έτσι. Δεν μας το μάθανε έτσι. Αλλά όμως μαθαίνουμε διαφορετικά. Μαθαίνουμε ότι όλα είναι δεδομένα. Αυτό είναι. Ενώ τίποτα τελικά δεν είναι. Για ποιο θέμα, λοιπόν, μια που έτσι μεγαλώνεις, είναι πολύ πιθανό ή να έχεις αποφασίσει ή έτσι να συμβαίνει, να κάνεις λάθος γι' αυτό? Να κάνω λάθος πολλές φορές έχει να κάνει με την... Ενώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος διαισθάνομαι, κάποιες στιγμές πέφτω πολύ έξω. Και αυτό, ρε παιδί μου, με ταλαιπωρεί μετά για αρκετό διάστημα. Λέω, πώς είναι δυνατόν? Δηλαδή, εκεί μου μαστιγώνω και λέω, δεν έπρεπε. Αυτό έχει να κάνει με ανθρώπους, έχει να κάνει με επαγγελματικά, διάφορα τέτοια. Διάφορα τέτοια. Είσαι και εσύ από την Ελλάδα. Πόσα χρόνια είσαι στην Κύπρο? 21. Είμαστε ακριβώς τα ίδια χρόνια. Πότε ήρθες? 97. Και εγώ το 97 ήρθα. Ποιο μήνα? Αρχίζουμε τώρα να φτιάξουμε. Σεπτέμβρη. Είσαι πιο πολύ καιρό. Εγώ ήρθα τον Νοέμβριο. Σε τρώω. Με τρώω δύο μήνες. Είδες αυτό που λέμε καμιά φορά όταν κάποιοι είναι γεννημένοι τον ίδιο μήνα. Ναι, παρόλα αυτά έχουμε, ρε παιδί μου, επικοινωνία χωρίς να κάνουμε παρέα. Ναι. Έτσι, αλλά είδες, είμαι και λάτρης όσον αφορά στα διάφορα, σαν στα διαδικτυακά. Στα διαδικτυακά, ναι. Αντίστοιχα, και εσύ βγάζεις πολύ ωραίες φωτογραφίες στο Instagram από ό,τι παρακολουθώ. Σ' αρέσει να είσαι αυτό που λέμε γκλέζος, δηλαδή όταν έχεις ραντεβού να είσαι στην ώρα σου ή να είσαι σε fashionably late για να κάνεις εντύπωση? Πρώτον, δεν το επιτρέπει το ζώδιό μου να αργώ. Δεύτερον, εγώ είμαι το άλλο άκρο, δηλαδή θα πάω και μια ώρα πριν. Και αυτό είναι μερικές φορές ταλαιπωρεί εμένα. Και έχω τους συναδέλφους οι οποίοι με δουλεύουν. Γιατί? Δεν γίνεται να πηγαίνω μισή ώρα ή μία ώρα νωρίτερα από την πρόβα ή γενικότερα σε όλα τα άλλα. Και τι τους λες, ότι ήρθα έτσι για να... το παίζω λιγάκι ότι έτσι είμαι εγώ, δηλαδή θέλω να είμαι στο χαλαρό μου. Ναι. Ανέφερες το ζώδιο, δηλαδή πιστεύεις πολύ στα χαρακτηριστικά των ζωδίων? Πιστεύω στις επιρροές που έχει ανάλογα με τις εποχές που γεννιέσαι. Δηλαδή εγώ γεννήθηκα Σεπτέμβρη, νομίζω δεν έχω το ίδιο αυτό με κάποιον που γεννήθηκε τον Μάιο. Μάλιστα. Είσαι δηλαδή αυτούς που πιστεύουν ότι όλος ο πλανήτης είναι χωρισμένος σε 12 κατηγορίες ομάδων? Είναι. Πρόσεξε, θα πεις, γιατί μετά ξέρεις, με περιμένει. Όχι, γιατί και εγώ Σεπτέμβριο γεννημένος, γι' αυτό σου λέω. Είμαστε τώρα το ίδιο ζώδιο. Ναι, αλλά εγώ δεν πιστεύω σε αυτά. Είδες, οπότε να δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, τελείως άλλο.
Δεν θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή επαγγελματικά, τέλος πάντων, έκανε ένα rewriting. Χρειάστηκε να κάνω και ένα rewriting. Λοιπόν, αν σου έβαζα το δίλημα, επειδή και εσύ είσαι της φωτογραφίας, σου αρέσουν, αν παρακολουθείτε τον Θανάση Τρακόπουλο και στο Instagram του, βγάζει πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Αν τον ακολουθείτε, να τον ακολουθήσετε. Είδες, και followers. Λοιπόν, αν σου έβαζα το δίλημα ότι θα χάσεις όλες τις φωτογραφίες που έχεις βγάλει, όλες όμως, από το κινητό σου. Ή αν χάσεις όλα τα λεφτά σου, ό,τι έχεις αποταμιευμένο, αν έχεις. Ναι. Τι θα προτιμούσες από τα δύο? Τι θα προτιμούσα να χάσω? Ναι. Τα λεφτά γιατί δεν υπάρχουν. Οι φωτογραφίες είναι πολλές. Τα λεφτά δεν είναι πολλά. Κι ας λένε κάποιοι ότι είναι πολλά τα λεφτά. Πλέον είναι. Είναι τα πολλά τα λεφτά. Η Ατάκα, η σωστή, ναι, γνωστή μάλλον από την πολλά Ιταλία. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Αλλά όχι, τις φωτογραφίες μου. Έτσι κι αλλιώς δεν θα βρείτε τίποτα από φράγκο. Αυτό δεν είναι καλό τώρα για προξενιό που θέλω να κάνω. Όχι, δεν είναι καλό, αλλά ούτως ή άλλως οι καιροί έχουν αλλάξει πάρα πολύ και τα πράγματα όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι και τα πιο εύκολα. Το δικό σας το επάγγελμα δεν είναι και από τα καλύτερα, με την έννοια της σταθερής δουλειάς ολόχρονα. Οπότε είναι λογικό. Έχω απορία. Και σε κάθε έναν κάνω μια απορία κάθε μέρα. Ναι. Λοιπόν, η απορία δική μου, η απορία σημερινή μάλλον, της Δευτέρας, είναι ότι η εξής. Στον κατακλυσμό του Νόε, ενώ έβαλε μέσα στην Κιβωτό όλα τα ζώα, λέει, τα πάντα. Πώς έπεισε τα ψάρια και τα θηλαστικά της θάλασσας να μπουν στην Κιβωτό? Γιατί μπήκαν στην Κιβωτό? Υποτίθεται ότι μπήκαν όλα. Νομίζω τα ψάρια, ξέρεις, είναι σαν την ανθρωπότητα. Κάποιοι το έχουν ή δεν το έχουν. Κάποιοι τους έρχονται καλά τα πράγματα, κάποιους δεν έρχονται καλά. Οπότε στα ψάρια έκατσε μια χαρά ο κατακλυσμός. Ναι. Νομίζω ήταν τα μόνα που δεν είχαν ανάγκη να μπουν στην Κιβωτό. Χτυπήσουν την πόρτα και να μπουν στην Κιβωτό. Είχα την ίδια πορεία κι εγώ, ότι τα ψάρια λογικά, αφού κολυμπούσαν, τι ανάγκη είχαν να μπουν στην Κιβωτό? Σωστά. Μπήκαν. Αλλά διάβαζα το απόσπασμα που έλεγε ότι όλα. Ότι όλα τα ζώα μπήκαν στην Κιβωτό και είχα την απορία αυτή. Πάντως έχω παίξει τον Νόε. Σε παράσταση του ΘΟΚ. Και δεν υπήρχε κάτι σε ψάρι. Δεν υπήρχε κάτι σε ψάρι. Ήταν όλο της ταιριάς και του αέρα. Επίσης τα πτετούμενα, ναι, είναι ένα θέμα. Αν θα μπορούσες να εξαφανιστείς και να αρχίσεις ξανά μια ζωή από την αρχή, τι θα ήθελες να κάνεις και πώς θα ήθελες να ήταν αυτή? Όταν λέω θα μπορούσες να εξαφανιστείς, πες ότι ας πούμε παράδειγμα τώρα, αποφασίζεις αύριο και φεύγεις. Εξαφανίζεις από την Κύπρο, από την Ελλάδα, πας στο Βανουάτου, ξέρω εγώ, στη Μαδαγασκάρη. Και ξεκινάω κάτι και άλλο. Ξεκινάς κάτι άλλο από την αρχή. Μια νέα ζωή. Νομίζω η νέα ζωή θα έχει να κάνει με το να μην έχεις πια αυτές τις υποχρεώσεις που έχουμε φορτωθεί όλοι. Και έχει να κάνει με χρωστούμενα. Από εκεί και πέρα, να τα έχω με τον εαυτό μου καλά. Και όπου κι αν πας, θα είσαι εντάξει. Θα είσαι μια χαρά. Ναι. Τι είναι αυτό που νομίζεις ότι όλοι λένε ότι. Μάλλον όχι εσύ που νομίζεις. Τι είναι αυτό που όλοι λένε ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά τελικά δεν αλλάζει? Δηλαδή, όλος ο κόσμος λέει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, αλλά για κάποιο λόγο δεν αλλάζει ποτέ. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας, πρέπει να αλλάξουν οι συνήθειές μας, πρέπει να αλλάξει. Αυτό. Δεν μπορεί δεν να αλλάξει τίποτε. Η συνήθεια. Το πώς έχουμε μάθει και το. Εγώ ξέρεις, δεν είμαι και του ότι. Που ακούω πολλές φορές νευριάζω όταν λένε σήκω λίγο από τον καναπέ σου και δεν το έχω αυτό, δεν το υποστηρίζω. Ο καθένας έχει μέσα του δουλέψει ανάλογα έτσι ώστε να δεχτεί κάποια πράγματα. Νομίζω όμως ότι δεν είναι εύκολο να αλλάξει αυτό το κάτι καινούριο που έρχεται. Ναι. Γιατί έρχεται πάντα κάτι καινούριο και δεν είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Και μένουμε στις συνήθειές μας, σε αυτά που έχουμε μάθει. Και είναι το καβούκι μας. Οι συνήθειές μας είναι η προστασία ναι, μας και το ότι ρε παιδί μου, καλά είμαι εδώ τώρα. Εντάξει, άσε τώρα, γιατί να δοκιμάσω κάτι άλλο. Μένω. Και μένεις εκεί. Διάβαζα σήμερα ότι στις νέες αλλαγές στο Messenger του Facebook θα υπάρχει επιλογή unsend. Να μην, δηλαδή, όταν έστειλες ένα μήνυμα, να μπορείς να το ακυρώσεις να μην πάει. Έστειλες ποτέ λάθος μήνυμα σε λάθος αριθμό? Έστειλα. Και τι έγινε? Και ευτυχώς εκεί λειτουργήσε το. Έστειλες ακατάλληλο μήνυμα ή έστειλες μήνυμα τύπου. Είχε να κάνει. Άμα θα έρθει στο σπίτι, φέρε και ένα μπουκάλι γάλα, ας πούμε, που έλεγε εγώ τις προάλλες. Υποκριτικά έπαιξα εκεί γιατί τον μπάλωσα. Στο ότι ήταν έτσι γιατί μου βγήκε αυθόρμητα και το έπαιξα λίγο θεατρίνος και σώθηκα. Και σώθηκες εκεί. Αλλιώς θα τρώγα ξύλο. Λέει ο λόγος. Η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά την πατάμε από τη βιασύνη να στείλουμε κάπου κάτι. Νομίζω το σύμπαν συνωμοτεί. Συνωμοτεί για αυτό το λόγο. Πολλές φορές στέλνει τα μηνύματα εκεί που δεν πρέπει. Λοιπόν, μεγάλο στην Ελλάδα, σίγουρα επειδή νομίζω ότι. Κοντά πρέπει να είμαστε. Πρέπει να μεγάλωσε και εσύ με τα Mickey Mouse και τα κινούμενα σχέδια και λοιπά, με αυτά που διαβάζαμε μικροί και όχι αυτά που διαβάζουμε τώρα. Λοιπόν, τα μωρά.
Με Πέπα το γουρουνάκι και κάτι τέτοια, έτσι. Λοιπόν, διάβαζες Μικι Μάους όταν ήσουν μικρός? Διάβαζα. Και ήμουν λάτρης του. Εγώ ήμουν του Ποπάη, δεν ήμουν τόσο του Μικι Μάους. Μάλιστα. Αλλά ναι, διάβαζα. Διάβαζες. Άρα ξέρεις τον Γκούφι, ξέρεις και τον Πλούτο. Ναι, εννοείται. Ωραία. Δεύτερη απορία της ημέρας. Αφού και ο Γκούφι και ο Πλούτο είναι σκυλιά, γιατί ο Γκούφι περπατάει και ο Πλούτο είναι στα τέσσερα? Α, δηλαδή για. Ναι. Και οι δύο είναι σκύλοι. Δηλαδή και ο Γκούφι είναι σκύλος και ο Πλούτο είναι σκύλος. Τι σου κάνει εντύπωση? Εδώ μου κάνει εντύπωση ότι ο ένας σκύλος περπατάει και ο άλλος σκύλος. Ο ένας περπατάει και μιλάει και ο άλλος σκύλος περπατάει. Απλά συγγνώμη, μόνο είναι σκύλος. Τι, αυτό σε μάθανε σιγά σιγά το πώς θα καταλήξει η ανθρωπότητα. Γιατί εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι έχουν στα τέσσερα κάποιους άλλους ανθρώπους και τους. Α, ήταν τέτοιο παράμε. Το μήνυμα. Εννοείται, κοινωνικό. Όχι, μην το πας στο σεξουαλικό. Όχι, όχι, κοινωνικό. Ναι. Εγώ είμαι εδώ με το λουρί και εσύ είσαι κάτω και περπατάς. Μάλιστα. Στα τέσσερα. Α, οκ. Okay. Αυτό. Πάνω σκαμμένος. Τύπου. Καμένη γη. Καμένη γη. Λοιπόν. Και μας βλέπει και η Ελλάδα, να ξέρεις. Ξέρω ότι μας βλέπει και στην Ελλάδα, γι' αυτό το είπα. Και κάνουν καμιά φορά να καταλαβαίνουν και στην Ελλάδα για ποιο πράγματα μιλάμε. Είμαστε πλέον σε μια εποχή που έχουν αλλάξει όλα. Είναι όλα ηλεκτρονικά. Είναι γνωριμίες μέσω εφαρμογών. Πλέον ο κόσμος δεν μιλάει. Εάν παράδειγμα έκανες ένα προφίλ, λέμε τώρα, εντάξει, πονηρό. Ποια τρία χαρακτηριστικό σου? Πονηρό. Πονηρό, όχι πονηρό, και γνωριμίες, παιδί μου, εντάξει, έχει μέχρι το Tinder, ας πούμε, δεν είναι πονηρό, είναι γνωριμίες που οδηγούν στο γάμο, ας πούμε. Αλλά γράφεις κάποια πράγματα, γράφεις κάποια και χαρακτηριστικά. Τα οποία θα δελεάσουν. Λες, ας πούμε, ψηλός, όμορφος, μελαχρινός. Ναι. Παλιά το κάνανε αυτό με αγγελίες. Στην εφημερίδα. Βάζανε αγγελία στην εφημερίδα. Αν έκανε λοιπόν ένα τέτοιο προφίλ, ποια τρία χαρακτηριστικά σου θα έβαζε? Θα έβαζα το ύψος μου. Μ' αρέσει το ύψος μου. Θα έβαζα την καλλιτεχνική φύση. Και θα έβαζα και. Κάτι έτσι που θα μπορούσα να το πενευτώ. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο. Οκ. Okay, ωραία. Τι δεν μοιράζεσαι. Μένω εκεί και δεν είναι, γιατί το έκανε με ύφος. Κούνησε το μάτι και μένω μέχρι εκεί. Τι δεν μοιράζεσαι? Δεν μοιράζομαι. Δεν μοιράζομαι. Τι δεν μοιράζομαι? Πολλά τώρα θα με ακούσουν φίλοι και θα πούνε εσύ εδώ. Κοίταξε, δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει. Παράδειγμα. Να σου πω τώρα έτσι. Ναι. Έφερε ο Κωνσταντίνος το πρωί κρουασάν από την Πάφο. Ναι, το οποίο. Το οποίο το είδες πόσο ήταν το μέγεθος. Εντάξει, το φαγάλα μόνος μου, δεν μπορούσα να το μοιραστώ με κάποιον. Δεν είπα, ας πούμε, της Αλεξέσης Μουταφίδου, έλα κόρη Αλεξέ, να το φάμε μισό-μισό. Αν θέλεις, λέω, έχει άλλο μέσα στο κουτί, πάρε άλλο. Κατάλαβες? Νομίζω δεν θα μοιραστώ την κουβέρτα μου. Α, αυτό. Είμαι από αυτούς που θέλω να είμαι ανεξάρτητος στο κρεβάτι μου. Okay. Μη μου τραβάς την κουβέρτα, οπότε θέλω εγώ να τη ληχτώ όσο θέλω, να σκεπαστώ όσο θέλω. Οπότε θα ήσουν, δεν θα μοιράζουν με τίποτα την κουβέρτα σου. Σε 10 χρόνια από τώρα, τι νομίζω ότι θα νοσταλγεί ο κόσμος? Μάλιστα. Νομίζω θα νοσταλγεί τη βροχούλα, το χιονάκι. Σιγά σιγά αυτά θα μένουν σαν παραμυθάκια που θα τα λέμε σε όσοι κάνουν παιδιά, στα παιδιά τους. Η βροχούλα και το χιονάκι. Ναι, ναι, δηλαδή. Γιατί θα είναι πλέον έντονες οι βροχές. Ναι, όχι, για εδώ είναι. Τα καιρικά φαινόμενα. Ναι, έτσι όπως το έχουμε μάθει και όπως έχουμε μεγαλώσει εμείς, η δικιά μας ηλικία, φαντάζομαι. Κοντά περίπου. Ναι. Εγώ δεν μεγαλώνω, είναι γνωστό αυτό. Ναι, και καλά κάνεις. Αλλά νομίζω έτσι όπως το έχουμε εμείς σαν εικόνα, νομίζω μετά από 10 χρόνια δεν θα υπάρχει αυτό. Πριν πάμε στην δοκιμασία, τελευταία ερώτηση. Τι νόμιζες, έτσι? Α, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Τώρα. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Μάλιστα. Λοιπόν, ούτε είδες την εκπομπή προφανώς προηγουμένως για να ξέρεις που έρχεσαι. Λοιπόν, ναι. Είσαι στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Okay, λοιπόν, είσαι στο σούπερ μάρκετ και παίρνεις διάφορα πράγματα. Και για ένα περίεργο λόγο, ρε παιδί μου, θέλεις να φέρεις την ταμεία σε άβολη θέση. Ποια πράγματα θα βάλεις μέσα στο καλάθι? Κάτσε, επίτηδες να το κάνω ναι, ή πρέπει επίτηδες. Να πάρω εγώ κάτι? Όχι, όχι, για να την κάνεις να νιώσει άβολα. Γιατί ξέρω εγώ ότι βλέπεις είναι μια ταμεία σου που ξέρω εγώ οτιδήποτε. Είναι γειτόνισά σου. Είναι γνωστή σου και λες τώρα να την κάνω να νιώσει άβολα. Μάλιστα. Λοιπόν, αν είναι γνωστή μου θα έπρεπε να την τελεάσω, δηλαδή ρε παιδί μου να την βρω απροετοίμαστη σε κάτι. Ναι. Αλλιώς, ξέρεις, στο σούπερ μάρκετ πάντα τυχαίνει κάτι, παίρνουμε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία νιώθουμε εμείς άσχημα. Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Οπότε, θα μπορούσα να το παίξω ότι θα έπαιρνα αρκετά Pampers, ότι έχω... Ναι.
με δύο παιδιά τώρα πια δεν μπορώ. Δεν προλαβαίνω κανείς. Δεν προλαβαίνω και είναι πολλά τα έξοδα και είναι ακριβά αυτά τα Pampers για τα μωρά, οι πάνες, όπως τις λέμε στην Κύπρο, μην τα λέω σαν... Μην τα λες. Σαν, σαν προϊόν. Σαν προϊόν, σωστά. Οπότε κάπως εκεί θα το έπαιζα το πράγμα. Ωραία, λοιπόν, η πρώτη σου δοκιμασία είναι, βλέπεις, έχεις μπροστά σου δύο καρτούλες. Ναι. Σήκωσε τις τις καρτούλες. Ναι. Και okay. Είναι μια παραλλαγή του έχω ή δεν έχω. Εγώ θα σου κάνω ερωτήσεις και εσύ θα γυρνάς την καρτούλα και θα μου λες έχω ή δεν έχω. Και αναλόγως εγώ μπορεί να θέλω να σου κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση ή όχι. Οκ. Okay. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Γιατί δεν τελείωσες εδώ, έχουμε και μετά. Αυτά δεν τα ξέρα. Δεν τα ξέρεις. Σου είπα. Έπρεπε δεν να βάλω και εγώ πρόβα. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Έχεις ή δεν έχεις μετανιώσει που ξενοκοιμήθηκες. Δεν έχεις. Κάνω το έτσι πιο καλά στην κάμερα, να το βλέπει και ο κόσμος. Δεν έχω. Είδες. Α, ωραία, το βλέπουμε. Έχεις ή δεν έχεις ψέματα στη μαμά σου για τις επιδόσεις σου στο σχολείο. Με ακούει η μαμά τώρα, δεν πρέπει. Έχω. Έχεις. Στο λύκειο, στο γυμνάσιο, στο σχολή και στα τρία. Σε όλα. Σε όλα. Έχεις ή δεν έχεις πει κάποιον ή κάποια που είχες καιρό να δεις με λάθος όνομα. Σε φίλο, σε συνάδελφο. Και σε σχέση. Και σε σχέση. Τι είναι σε σχέση. Ήσασταν σε παλιά σχέση τώρα. Α, ήταν παλιά σχέση και ξέχασε το όνομα. Ναι, εντάξει. Δεν έκανε καλή εντύπωση η σχέση για να ξεχάσει και το όνομα. Εντάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχεις ή δεν έχεις λάβει παράπονα. Έχεις ή δεν έχεις λάβει παράπονα από τους γείτονές σου γιατί φώναξες λίγο παραπάνω. Πότε, έτσι ξαφνικά. Έτσι είναι η ερώτηση. Γιατί φώναξες λίγο παραπάνω. Όπου το αντιλαμβάνεσαι και όπου το καταλαβαίνεις. Εγώ πάντα. Μοιάζω με τους γείτονες. Δεν έχεις. Έχεις ή δεν έχεις ανέβει πάνω στα τραπέζια γιατί ενθουσιάστηκες με ένα τραγούδι. Ου, καλά είσαι. Έχεις ή δεν έχεις ξυπνήσει ποτέ και δεν αναγνώρισες το δωμάτιο και το άτομο δίπλα σου. Το δωμάτιο το αναγνώρισα. Α, το άτομο δεν αναγνώρισες. Οπότε θα βάλεις και έχω και δεν έχω. Το δωμάτιο ναι, το άτομο όχι. Έχεις ή δεν έχεις πει εγώ στο είπα στον καλύτερό σου φίλο. Έχω. Έχεις. Έχεις ή δεν έχεις κάνει φάρσα σε φίλο ή φίλη που αντί να γελάσετε, μαλώσατε. Δηλαδή έκανες φάρσα η οποία τελικά. Φάρσα όχι, δεν έχω γιατί δεν το έχω με τις φάρσες. Δεν μου αρέσει να ταλαιπωρώ τον κόσμο, όχι. Καθόλου. Λοιπόν, έχουμε να παίξουμε και παιχνίδι όμως. Μάλιστα. Και επειδή είσαι εξ Ελλάδος ορμόμενος, ναι. Είπα να μην παίξουμε μάθε κυπριακά. Γιατί δύο καλαμαράδες μάθημε κυπριακά. Ένα μην κουτσούσε κανείς τίποτα. Κανόνισε τώρα να μου φέρεις τον Παμπινιώτη εδώ και να... Λοιπόν, γι' αυτό θα παίξουμε 3-6. Τι? 3-6. Τι είναι αυτό? Τώρα θα δεις. Πάμε να παίξουμε 3-6.